κυρία Αναστασόπουλε, τι αντιπροσωπεύετε με την παρουσία σας στο συνέδριο της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας? Εγώ είμαι σήμερα εδώ σαν μέλος της Διοικούς σας Επιτροπής του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου και ένα μέρος της οργάνωσης. Είχα σήμερα το συντονισμό ενός σκέλους της σημερινής εκδήλωσης που αφορούσε κυρίως τη βοήθεια που θέλει το επιμελητήριο να προσφέρει προς ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Έχοντας διαπιστώσει αυτά τα χρόνια την αδυναμία του να υπάρξει ουσιαστική βοήθεια στις επιχειρήσεις που θέλουν να βγουν προς τα έξω, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία μαζί με άλλους φορείς εξαγωγικού προσανατολισμού στο να συντονίσουμε την προσπάθεια της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Τι δυσκολεύει περισσότερο αυτή την εξωστρέφεια, η νομοθεσία, κατά τη γνώμη σας? Δεν είναι ωστόσο η νομοθεσία η ελληνική, αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να βγουν στο εξωτερικό. Είναι κυρίως η έλλειψη βοήθειας εκεί. Είναι δύσκολο για μια μικρή ή μεσαία ελληνική επιχείρηση να έχει τα resources που χρειάζονται για να πάει στην Αμερική. Τη νομική βοήθεια, συμβουλές για τη φορολόγηση, το να βρει το σωστό αντιπρόσωπο. Και αυτό το κενό ερχόμαστε σήμερα να συμπληρώσουμε με τον τρόπο μας. Και τι κινήσεις μπορούν να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, για να αναδείξουμε περισσότερο την επιχειρηματικότητα? Νομίζω ότι το ΑΧΕΗ είναι μια τέτοια προσπάθεια. Είναι, συντονίζει τους διάφορους φορείς, το Investing Greece, το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, τοπικά επιμελητήρια και φορείς, ώστε να υπάρξει μια κοινή πλατφόρμα βοήθειας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στο συνέδριο ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να βοηθήσουν το κράτος και όχι το κράτος στις επιχειρήσεις. Αυτό το πιστεύετε κι εσείς? Το πιστεύω κι εγώ. Είναι σε μεγάλο βαθμό αλήθεια, ειδικά στη σημερινή συγκυρία. Σήμερα το κράτος έχει σαν προτεραιότητα το να λύσει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και έτσι η βοήθειά του ποτέ δεν ήταν πολύ καλό, για να πούμε την αλήθεια σε αυτό, αλλά και σήμερα ακόμα δυσκολότερο. Και έτσι η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει πια να βοηθήσει τον εαυτό της. Είστε ιδιοκτήτης και μιας ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας. Θέλετε να μας πείτε και γι' αυτό? Για την ακρίβεια, είμαι διευθύνων σύμβουλος μιας ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας, της Πετσιάβας. Είναι οικογενειακή εταιρεία. Είναι μία από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις στην ελληνική αγορά. Παρότι είμαστε ελληνική εταιρεία, έχουμε πρωτότυπα φάρμακα, τα οποία παράγουμε under license, με άδειες, είτε στο όνομά μας είτε άλλων. Είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ χρόνο. Η Πετσιάβας είναι στην αγορά 75 χρόνια, ελπίζουμε και άλλα 75. Σκέφτεστε να βγείτε και προς την Αμερική? Υποχρεωτικά το σκεφτόμαστε και εμείς και οι υπόλοιποι, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στις πιο κοντινές μας χώρες, η Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, η υπόλοιπη Ευρώπη και η Αμερική ασφαλώς είναι προορισμοί που είναι πολύ κοντά στην επιχειρηματική πρωτοβουλία της Ελλάδας. Και ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που θα πρέπει να κάνετε για να πετύχετε κάτι τέτοιο? Νομίζω μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις μπορούμε να βρούμε και το δρόμο μας, ασφαλώς, αλλά κυρίως να δούμε πού μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη βοήθεια και από πλευράς πιστώσεων και από πλευράς πραγματικής βοηθείας για να δώσουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.